Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία. Να ξεκινήσουμε μιλώντας με τον συνεργάτη του ITV, πολιτικό αναλυτή, τον γιατρό Γιάννη Γιαννακάκη. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάστη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, Γιάννη, το θέμα των τελευταίων 24 ώρων είναι ο θάνατος του τέος. Σήμερα είχαμε την κηδεία του τέος βασιλιά. Αν έκανες ένα πρώτο σχόλιο για όλο αυτό, τι θα έλεγες? Το πρώτο που έχω να πω, Βλάση, είναι ότι έχουμε εγκαθιδρυμένη δημοκρατία στη χώρα. Θεωρώ ότι οι αντίθετες απόψεις περί του αν θα ο βασιλιάς θα κηδευόταν δημοσία δαπάνη ή όχι, νομίζω ότι πράγματι δεν αγγίζουν τη δημοκρατία, η οποία είναι καλά εγκαθιδρυμένη. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εφόσον ένας αρχηγός κράτους ανέβηκε με την νόμιμη διαδικασία στη θέση του αρχηγού κράτους, όπως ήταν η εποχή τότε, βασιλευόμενη δημοκρατία και λοιπά, και βεβαίως αποχώρησε πάλι με μια νόμιμη λαϊκή εντολή, θα θεωρούσα ότι η δημόσια δαπάνη για τον τέος ήταν μια διαδικασία η οποία θα μπορούσε να γίνει. Θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουμε θέματα παλινόρθωσης της βασιλευόμενης δημοκρατίας στην χώρα. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αυτό είναι έτσι. Ολοσχερό στο θέμα από το δημοψήφισμα που είχε γίνει τότε και νομίζω ότι έχουμε μια καλά στέρεη δημοκρατία στη χώρα για να ανησυχούμε γι' αυτό. Είναι πράγματι τέλος εποχής και νομίζω ότι προχωράει η Ελλάδα μπροστά. Θα συνεχίσει να προχωράει. Άλλες χώρες συνεχίζουν να έχουν βασιλιάδες. Εμείς έχουμε επιλέξει και νομίζω ότι ορθή ήταν η επιλογή να μην έχουμε βασιλευόμενη δημοκρατία στη χώρα, Βλάση. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε για τη διαχείριση αυτού του θέματος σε πρόσφατη συνέντευξη, είπε ότι δεν τίθεται ζήτημα μεγαλύτερων τιμών δημοσίας δαπάνης, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το βασίλειο της Ελλάδας. Έχουμε ελληνική δημοκρατία και στην ελληνική δημοκρατία δεν υπήρξε ο τέος ως ηγέτης. Αυτό ήταν το επιχείρημά του. Νομίζω ότι δεν έχει τόση μεγάλη ισχύ και το επιχείρημα του Πρωθυπουργού, Βλάση, ανάλογα με την εποχή. Θεωρούμε πράγματι ότι ανάλογα με την εποχή υπήρξαν νόμιμες διαδικασίες. Σε εκείνες τις νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες δεν ήταν επιβεβλημένες από πραξικοπηματικά καθεστώτα, θεωρώ ότι ήταν μια διαδικασία νόμιμη, όπως αν ήρθε στο θρόνο ο τέος βασιλέας. Γιάννη, βέβαια, ήρθε σε δύσκολη θέση. Κατά τα άλλα, με υψηλή λαϊκή ετοιμιγωρία. Το είπες και πριν. Ήρθε σε δύσκολη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήρθε σε δύσκολη θέση μέσα από όλο αυτό? Γιατί ακούω κάποιους να λένε ότι ήταν πολύ δύσκολη θέση, δυσκολευτήκαμε, υπάρχει ένα κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία βασιλοφρόνων, δυσκολευτήκαμε πολύ να πάρουμε μια απόφαση. Υπάρχει ο Σαμαράς, ο οποίος Σαμαράς πήγε σήμερα και στην κηδεία του τέος. Δυσκολεύτηκε ο Μητσοτάκης από αυτή την υπόθεση, εκτιμάς? Ναι, νομίζω, Βλάση, ότι και μόνο η δημόσια τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά δείχνει ότι υπήρχε μια μεγάλη διαφωνία μέσα στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα. Βεβαίως, προφανώς, η Νέα Δημοκρατία θα έπαιρνε την άποψη του αρχηγού της και νυν Πρωθυπουργού. Οπότε, για την Νέα Δημοκρατία το θέμα έχει κλείσει ως απόφαση, αλλά δημιουργήθηκαν πράγματι έντονες δυσαρέσκειες. Να το πω διαφορετικά, Γιάννη. Εκτιμάς ότι θα υπάρξει φθορά, θα υπάρξει απώλεια κάποιων ψήφων ή κάποιων ποσοστών στη Νέα Δημοκρατία από τη διαχείριση αυτού του θέματος? Όχι, Βλάση, δεν θεωρώ αυτό στην πορεία ότι δεν θα γίνει. Πιστεύω μάλιστα ότι είχε και μία, ας το πούμε, προεκλογική σκοπιμότητα η κίνηση του Πρωθυπουργού. Όπως ξέρουμε όλοι, προσπαθούν να κάνουν ανοίγματα, τα οποία ανοίγματα να είναι προς το χώρο του κέντρου. Στο χώρο του κέντρου προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ακόμα ενοχικό το στίγμα της βασιλείας και θα μπορούσαν να μην δεχτούν πολύ καλά, πάρα πολύ έτσι εύκολα μια τέτοια απόφαση του Πρωθυπουργού. Άποψή μου είναι, το λέω και πάλι, ότι δεν τίθεται θέμα ενοχικού
στίγματος σε μια τέτοια εποχή όπου η δημοκρατία είναι στέρεη. Δεν τίθεται θέμα επίσης επιστροφής της βασιλείας. Και δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε σε κανένα επίπεδο. Νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία θα μπορούσε να τη ισχυριστεί κάποιος, Βλάση, για να μπορέσει να αντιπαρατηθεί στο θέμα αν τελικώς ο τέος θα μπορούσε να κυδευτεί δημοσία δαπάνη ή όχι. Νομίζω αυτό είναι και είναι και ξεκάθαρο πράγμα, νομίζω μπορεί να το δούμε όλοι ξεκάθαρα. Έτσι. Mm-hmm. Θεωρώ λοιπόν ότι είχε και μια προεκλογική σκοπιμότητα. Υπάρχει μεγάλο μέρος του κέντρου, ενδεχομένως και ανθρώπων λίγο πιο αριστερά από το κέντρο, που προφανώς θα θεωρούσε μια τέτοια απόφαση αιτία για να μην τελικά στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, για παράδειγμα, να μπορέσουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Θα τους ξένιζε, λες, και έχεις δίκιο. Θα τους ξένιζε μια άλλη διαχείριση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους συνεργάτες του αποφάσισε αυτή τη διαχείριση της κηδείας του τέος. Έτσι είναι. Απ' την άλλη, πώς βλέπεις τις αντιδράσεις και το δημόσιο διάλογο που γίνεται με αφορμή, με αιτία την κηδεία του τέος βασιλιά, πώς βλέπεις τη συζήτηση που γίνεται? Αναπτύσσονται θέσεις, έντονες αντιπαραθέσεις και στο δημόσιο διάλογο, στα social media, αλλά και γενικότερα στα καφενεία. Υπάρχει μια έντονη συζήτηση. Μας αρέσουν τα εκλογικά, τα πολιτικά πάθη, ακόμα και αν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες, μας αρέσουν να τα συζητάμε και να αντιπαρατεθέμεθα στην Ελλάδα, έτσι. Δεν θα αρνηθώ, Βλάση, ότι υπάρχει και μια μικρή μειονότητα ανθρώπων, η οποία και κυρίως ανθρώπων που έζησαν την εποχή της βασιλείας, που θα μπορούσαν να είναι νοσταλγοί της βασιλευόμενης δημοκρατίας, Βλάση, αλλά αυτοί νομίζω ότι τώρα είναι ελάχιστοι και αποτελούν, ας το πούμε, μια νοσταλγική ομάδα και τίποτα περισσότερο. Βεβαίως στην Ελλάδα, στην πολύπαθη Ελλάδα, Βλάση, τέτοια γεγονότα, και μάλιστα αν δούμε τα γεγονότα του 65, Βλάση, όπως ήταν και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, δημιουργούν έντονους κρυγμούς ιστορικά, πολιτικούς, οι οποίοι συζητώνται με πολύ μεγάλη ένταση και στα επιγαδάκια, ας πούμε, των ανθρώπων του καφενείου. Ήταν ιδιαίτερα αρνητικά τα γεγονότα του 65 και ιδιαίτερα αρνητικός ο ρόλος του Παλατιού. Βεβαίως, αυτό θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Πέρα από την προηγούμενη άποψη που είχε για το θέμα της κηδείας, Βλάση, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πράγματι το παλάτι και ο βασιλέας θα έπρεπε να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά σε εκείνη την περίπτωση του 65, Βλάση. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή διαδραματίστηκαν φοβερά και τρομερά γεγονότα πολιτικά, τα οποία έδωσαν μία, ας το πούμε, κερκόπορτα στην Χούντα, να μπορέσει η Χούντα να καταλάβει ουσιαστικά την εξουσία. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, τα οποία είναι αδιαφεσβήτητα, Βλάση, και τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όλοι οι ηγέτες έχουν όχι μόνο τις καλές τους στιγμές, έχουν και τις κακές τους. Αν μην ξεχνάμε και την εποχή που και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν στην ΕΡΕ, στη συνέχεια αποτέλεσε τον άνθρωπο ο οποίος δόξασε την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι έχουν όλοι οι ηγέτες τις καλές τους και τις κακές τους στιγμές. Τότε όμως η Βασιλεία, Βλάση, τότε πράγματι δεν λειτουργήσε υπό τις σωστές συνθήκες. Δεν ήταν τόσο όριμος ο βασιλέας Κωνσταντίνος τότε να μπορέσει και να υπήρχε και η Φρυδερίκη της εξουσίας της Χούντας. Και υπήρχε και η έντονα παρεμβατική Φρυδερίκη, που παρενέβαινε πολύ πολύ πέρα από τα όρια του παλατιού στα πολιτικά πράγματα της χώρας πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια. Βέβαια, Βλάση, ας μην ξεχνάμε και ιστορικά από πόσες από τις δυτικές χώρες εμείς προδοθήκαμε τελικώς, και όσο αφορά την Ελλάδα, αλλά και όσο αφορά και την Κύπρο. Έτσι. Η πραγματικότητα, για παράδειγμα, είναι ότι η Αγγλία δεν αποτέλεσε μία από τις χώρες που μας βοήθησε ουσιαστικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντίθετα, μας άδειασε αρκετές φορές. Σε αντιστοίχηση με τη Γαλλία, η οποία η Γαλλία στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδος και μάλιστα στα χρόνια της Χούντας, νομίζω ότι η Γαλλία προσέφερε ισχυρή υποστήριξη. Και γι' αυτό θέλω να πω ότι και τώρα θα πρέπει να ξέρουμε
ποιοι βρίσκονται δίπλα μας και ποιοι όχι, Βλάση. Μάλιστα. Τη διαφοροποίηση Σαμαρά, πώς την είδες, Γιάννη? Ο Σαμαράς διαφοροποιείται με κάθε ευκαιρία, προσπαθεί να διαφοροποιηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι θέλει, τι σκοπεύει ο Σαμαράς? Νομίζω, Βλάση, η διαφοροποίηση είναι αρκετά σαφής. Τόσο στο επίπεδο των παρακολουθήσεων, όπως ήταν και του Κώστα Καραμαλή, όσο και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδεχομένως και για κάποια από τα εθνικά θέματα, τα οποία ίσως να αναφέρονται σε κάποιες δηλώσεις του Σαμαρά με λίγο ήπιο τρόπο, αλλά αν τυχόν ενδεχομένως ρωτήσεις προσωπικά τον Αντώνη Σαμαρά, ίσως να είναι πολύ πιο οξύς στους τόνους. Έτσι. Mm. Βεβαίως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ότι έχουμε μια θέση σε μια συμμαχία όπως είναι το ΝΑΤΟ, στην οποία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συνεπείς στο ρόλο μας ως μέλος σε αυτή τη συμμαχία, Βλάση. Έτσι. Αλλά προφανώς έχουμε μια διαφοροποίηση του Αντώνη Σαμαρά σε αρκετά από τα θέματα και νομίζω ότι αυτή γίνεται ολοένα και πιο προφανής όσο περνάει ο χρόνος, Βλάση. Τι σκοπεύει, τι ψάχνει, τι θέλει ο Αντώνης Σαμαράς? Μπορεί να πει κανείς, Γιάννη, μπορεί να υποθέσει κανείς τι θέλει ο Αντώνης Σαμαράς? Νομίζω το θέμα των τέος αρχηγών, Βλάση, της Νέας Δημοκρατίας και του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά μάλλον κινείται πιο πολύ στην προσωπική του στάση απέναντι στην διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα της δεξιάς και στην προσπάθεια να μην ενδεχομένως αποαλωθεί από ιδεολογίες οι οποίες ξεπερνούν το ιστορικό ιδεολόγημα, Βλάση, της Νέας Δημοκρατίας. Κάνει κάτι τέτοιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Κάνει κάτι τέτοιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φοβίζει το Σαμαρά περισσότερο και τον Καραμαλή, λες? Okay, κάνει, προσπαθεί να αποειδεολογοποιήσει την παράταξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Όχι ακριβώς έτσι, αλλά σε ένα βαθμό, όπως βλέπουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα. Ακόμα βέβαια και οι συνεργάτες του στο επιτελικό πρωθυπουργικό γραφείο, Βλάση, έχουν κομματική προέλευση, η οποία δεν είναι προέλευση Νέας Δημοκρατίας. Και θέλω να πω το εξής, ότι πιο πολύ φαίνεται να αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι διαφοροποιούνται, ας μην το θεωρήσουμε αυτό ως καλό ή κακό, δηλαδή αυτό θα κριθεί από την ιστορία αν τελικώς η άποψη του Πρωθυπουργού είναι ορθότερη στο να διευρύνει την Νέα Δημοκρατία, να διευρύνει και το ιδεολογικό υπόβαθρο της Νέας Δημοκρατίας, να το διευρύνει σε σχέση με αυτούς που θέλουν να παραμείνουν πιο συντηρητικά στις βασικές... Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να σκέφτεται και ένα κόμμα, να σκέφτεται ένα καινούριο κόμμα? Όχι, στο μέλλον. Νομίζω, Βλάση, δεν συμβαίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και εσύ θα συμφωνήσεις περισσότερο, είναι ρητορικό το ερώτημα. Βέβαια. Θεωρώ, Βλάση, ότι... Δεν θα μπαινε σε αυτή την περιπέτεια ο Σαμαράς. Δεν θα μπαινε σε αυτή την περιπέτεια. Θα μπορούσαν ενδεχομένως, Βλάση, να θέλουν οι πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, η θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έτσι, δηλαδή, παρόλα αυτά, εξακολουθούν να είναι παράγοντες ισχυροί μέσα στον Νέας Δημοκρατίας. Έχουν το μερίδιο που τους ανήκει και εννοώ το μερίδιο τους ανθρώπους τους μέσα στην Δημοκρατία και μπορούν κατά λιγότερο ή κατά περισσότερο να στηρίζουν περισσότερο τις προσπάθειες να διατηρηθεί η Νέα Δημοκρατία στους ιστορικούς της ρόλους όσο αφορά ιδεολογική κατεύθυνση, ή να διευρυνθεί, να ανανεωθεί όπως επιχειρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Βλάση. Βεβαίως, να είμαστε ειλικρινείς, η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να διευρύνει την Νέα Δημοκρατία, βάλτε το σε εισαγωγικά την Νέα Δημοκρατία, είναι ουσιαστικά να διευρύνει την εκλογική βάση η οποία θα του δώσει μια επιτυχία επανεκλογής. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να τεθεί στο ίδιο καλάθι με το να διευρύνει σε ένα κόμμα. Δηλαδή, αν πράγματι η πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να διευρύνει την εκλογική βάση, από ότι να διευρύνει την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας, Βλάση. Να κερδίσει τις εκλογές. Να κερδίσει τις εκλογές είναι ο στόχος του, Γιάννη. Πότε βλέπεις να γίνονται οι εκλογές? Με αυτό θα κλείσουμε. Κοίτα τη γυάλινη σφαίρα σου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα πάει τη χώρα στο τέλος της τετραετίας. Το κάνει.
Αυτό του το δίνουμε. Το κάνει πραγματικότητα. Έτσι. Δεν έκανε προώρες εκλογές ο Μητσοτάκης. Πότε εκλογές τώρα, τον Απρίλιο ή μπορεί να πάει και Μάη? Ναι, το είπε ο Πρωθυπουργός ορίζοντας την Άνοιξη. Τώρα, αν το ορίσουμε βλάση. Μετά τον Απρίλιο. Από τον Απρίλιο και μετά. Ναι, ναι. Την Άνοιξη, όσο αφορά την ετήσια εποχή της Άνοιξης, νομίζω είναι ένα φάσμα το οποίο είναι περίπου γύρω στους 3 μήνες και το οποίο μπορεί να κινηθεί από το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάη, νομίζω. Κοίταξε, με διέστηση, κοίταξε τη γυάλινη σφαίρα σου και πες μου, με διέστηση. Βλάση, νομίζω ότι οι εκλογές πιθανότατα να γίνουν λίγο μετά, ακριβώς μετά το Πάσχα. Αυτή είναι η μετά το Πάσχα, λες. Μάλιστα. Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι μάλλον θα γίνει μετά το Πάσχα. Ίσως μέχρι τότε να έχουν υλοποιηθεί, να έχουν υλοποιηθεί και τα μέτρα της κυβέρνησης, τα οποία είναι μέτρα αύξησης του μισθού, του κατώτατου μισθού, ή ξέρω εγώ, παροχές που έχουν να κάνουν με προγράμματα ανακαινίζω, εξοικονομώ κλπ. Και όλα τα άλλα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μέχρι τότε, Βλάση. Θεωρώ ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι μετά τον Πάσχα, πρέπει να είναι οι εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα.